ομάδα. Έχει παίξει πόσο μα έχει παίξει, είναι άλλο το συνέστημα. Ναι, σίγουρα είμαι πολύ χαρούμενο. Ξέρεις που έχω την ευκαιρία και παίζω με αυτά τα παιδιά. Με τον αδερφό μου, με αυτό το σύνολο. Δηλαδή αυτά τα νέα παιδιά που προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καινούργιο. Καταρχήν, Λάμπης ολόκληρος. Ναι. Πες μας λίγο παραπάνω για τον εαυτό σου. Εντάξει, για μένα είμαι πολύ χαρούμενο. Και ο λόγο που είμαι χαρούμενο είναι επειδή ξέρει πρώτο παιχνίδι, εμφανιστήκαμε σοβαρή. Πάλεψαμε μέχρι το πρώτο κάθε φάση, κάθε μπάλα, μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και αυτό θα κάνουμε σε όλα τα παιχνίδια. Οπότε ναι, είμαι πολύ χαρούμενος. Έχεις ρίξει τρεις τάπες, δύο αλλοιώσεις, δύο κλεψίματα. Και στο τέλος ο πάγκος έχει σηκωθεί με όλο αυτόν τον αέρα και την ενέργεια που έχεις βγάλει. Χειροκρότημα σε μια βραδιά που ήταν ιδανική με βάση και τον αντίπολο. Πώς το παίρνει, πώς το έχεις πράξει όλο αυτό. Αυτό κάνω. Δηλαδή, εγώ δεν το ξέρω. Αυτή είναι η δύναμη, είμαι να το δίνω ενέργεια στην ομάδα, θετική ενέργεια και να μην παίζω κιόλας στον πάγκο. Να είμαι, να φωνάζω, να πάμε και να κερδίσουμε. Αυτό. Και κάτι εκτός αγώνα μάθατε ότι ο Ντουράντ πήγε στο Golden State. Πιστεύω, παιδιά, εντάξει, είναι... πιστεύω ότι έχουμε να δούμε άλλα πράγματα. Τώρα με αυτόν τον τύπο να παίζει τώρα στην πιο γρήγορη ομάδα της Λίγκας. Και δηλαδή με αυτά τα προσόντα, εντάξει, αυτό του έλειπε. Ότι είχα πέρα τον Ντουράντ, είχα πέρα τον Κούμπο. Κατά το δύο, δηλαδή. Πού θα πάει. Εντάξει, αυτό το σκέφτομαι. Αυτό το μόνο που σκέφτομαι, παιδιά, είναι το Μεξικό. Δεν το βλέπω και λίγο στο βάθος του μυαλού, ότι είναι μια ευκαιρία να βγει στη βιτρίνα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Μη σκεφτώ και εθνική, παιδιά. Θέλω να κάνω αυτό. Και μη χειρότερα. Αυτό. Τίποτα. Γεια σας.